Λοιπόν, να δούμε λοιπόν όλα όσα θα μας μεταφέρει και η Χριστιανά μας μέσα από το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει. 10 χρόνια επιμελήθηκε η Βαρβάρα μας. Βρεθήκαμε στις πρόβες για την αυριανή τους πρεμιέρα. Για να δούμε. Με το έργο μυστηρίου 11 και 16 κάνει ποδαρικό στη φετινή σεζόν το θέατρο Ανεμόνα. Ποιο είναι το αληθινό σου όνομα? Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβεις ποιο είναι το αληθινό σου όνομα. Χριστίνα Μουλέ. Η κάμερα της εκπομπής Για Σένα βρέθηκε στις τελευταίες πρόβες της θεατρικής παράστασης. Πήραμε μία μικρή γεύση από το έργο και συνομιλήσαμε με τους πρωταγωνιστές. Είμαι η παράλυτη κόρη της Ελβίρας, η οποία έρχεται στο Μέγαρο μετά από πρόσκληση της ηθείας και οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη. Ο ρόλος μου είναι αυτός της ψυχολόγου του γιου της οικογένειας, η οποία τον βοηθάει στις δύσκολες στιγμές αυτές που περνάει σε αυτό το σπίτι και ήδη έχει κάποιες τρομακτικές εμπειρίες μέσα σε αυτό το σπίτι. Εγώ κάνω την Ώρα, είμαι η κουβερνάντα της οικογένειας, του Ντάρεν και της Λόρεν. Είμαι, μπορώ να πω, το στήριγμά τους μέσα στις δύσκολες καταστάσεις που περνάνε σε αυτό το σπίτι, όσο μπορώ από τη δική μου θέση. Ο ρόλος μου είναι ο Φράνσις, ο μπάτλερ του Μεγάρου και ξέρω πάρα πολλά μυστήρια από τα μυστήρια του Μεγάρου. Εγώ υποδιώ με την Ελβίρα, που κατοικεί στο Μέγαρον αυτό μαζί με τα παιδιά της. Είναι μια πολύ κακιά, αδίσταχτη, φθονερή γυναίκα. Εγώ υποδιώ με τη Λόρεν, έναν κορίτσι γύρω στα 27 ευαίσθητο. Η μητέρα μου είναι η Ελβίρα. Ζω καταπιεσμένη από τη μητέρα μου, καθώς επίσης και κακοποιημένη σωματικά, αλλά κυρίως ψυχολογικά. Ένα έργο που αγάπησα πολύ από την πρώτη στιγμή, 11 και 16, ώρα δηλαδή 11 και 16, που διαδραματίζονται όλες οι μυστήριες σκηνές του έργου αυτού. Είναι ένα μυστήριο διαφορετικά από όλα όσα έχουμε υπόψη μας. Έχει ανατροπές, προσπαθεί ο θεατής, φαντάζομαι, να δει ποιος είναι ο δολοφόνος, αν υπάρχει δολοφόνος, δεν υπάρχει δολοφόνος και ποια είναι όλα τα μυστικά αυτού του Μεγάρου. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα έργο που θα αρέσει στον κόσμο, διότι σε καθυλώνει, δεν πάει ο νους σου στο τι θα ακολουθήσει και μέχρι να προλάβεις να συνέλθεις από το ένα σοκ, επακολουθεί άλλο σοκ. Πρεμιέρα λοιπόν για το έργο 11 και 16 αύριο στις 12 Οκτωβρίου. 11 και 16, εμείς θα είμαστε εκεί από νωρίς αύριο για να παρακολουθήσουμε και την πρεμιέρα. Καλή επιτυχία, δεν θα πούμε αυτό που λένε στο θέατρο. Το εννοούμε όμως. Εννοούμε να πάνε πάρα πολύ καλά. Έτσι, ναι. Γιατί τους αξίζει και του Μαρίνου και του Ανδρέα και σε όλους. Πάντα, ρε παιδί. Πραγματικά ανατρεπτικές, διαφορετικές από όλα τα υπόλοιπα. Πάντα. Και καλή επιτυχία.